ασφαλιστικό με κοινές εισφορές, παροχές αναταμείο και κατάργηση όλων των επιμέρους ρυθμίσεων ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου για τις αλλαγές με στόχο την περαιτέρω ενοποίηση των κλάδων ασφάλισης. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε έως το τέλος της άνοιξης να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου με τους ασφαλιστικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι προσαρμογές που θα αποφασιστούν πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2014 και μετά. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δημιουργία 4 ταμείων που θα αφορούν στους αντίστοιχους τομείς απασχόλησης, δηλαδή ξεχωριστό ταμείο για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ενώ τα 3 υπόλοιπα θα καλύπτουν τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι αλλαγές αυτές θα δίνουν τη δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης όλων των ασφαλιστικών φορέων, έτσι ώστε να μπορεί να διαπιστώνεται στο μέλλον με ευκολία η πιθανότητα εμφάνισης ελλειμμάτων, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης να αναλάβει το σκέλος της ίσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών για όλα τα ταμεία.